κάνουμε το πανηγύρι. Το καταφέραμε, είχαμε καιρικές συνθήκες άσχημες. Ο Θεός βοήθησε, ο Αηλιάς που είναι δίπλα μας βοήθησε, η Παναγία που είναι από κάτω βοήθησε, όλα καλά. Το δειλά-δειλά, καταλαβαίνετε ότι μια εκδήλωση μετά από 2 χρόνια είναι δύσκολη. Τι κάναμε όμως και πραγματικά ευχαριστούμε εσάς που είστε εδώ κοντά μας. Θα ήθελα να πω ότι ο Σύλλογος πραγματοποίησε μέσα στον Ιούλιο μια εκδρομή στην Κέρκυρα 23-24. Καλή εκδρομή. Ευτυχώς δεν είχαμε θέματα COVID από αυτούς που πήγαμε. Κάνουμε την εκδήλωση απόψε με την υπέροχη ορχήστρα μας, τον Κώστα τον Κάκο, τον Γιώργο τον Αγγέλο. Ο Γιώργος ο Αγγέλο είναι ο γιος του Κώστα του Αγγέλου, τον οποίο τον έχουμε φέρει τον πατέρα εδώ πέρα. Το Μάκη του Ζούμπα. Ο Μάκης είναι εγγονός του Κώστα του Ζούμπα. Ο τράμερ Χριστόφορος. Ο Κώστας ο Σαγάνης, γνωστός, έχει ξανάρθει. Ο Γιάννης ο Ζέρβας στο αρμόνιο. Είναι νέα παιδιά με πολλή διάθεση, όρεξη και βλέπετε ότι θα μας διασκεδάσουν. Εσείς θέλουν να χορέψετε για να περάσουμε όμορφα απόψε. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε το Ράδιο Ήπειρος, Κώστα Γεωργούλα, τη Βιέννα. Ό,τι θα κάνετε απόψε θα το βλέπουμε εμείς τουλάχιστον στην Ήπειρο και γενικότερα. Τουρκοκανονία, μπράβο. Χαιρόμαστε γι' αυτό, Κώστα Γεωργούλα, χαιρόμαστε. Χαιρόμαστε. Όντως περιμέναμε λίγο περισσότερο κόσμο, αλλά οι καιρικές συνθήκες και ο COVID επηρέασαν. Δεν πειράζει, να είμαστε καλά. Θέλω να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη τον Μάτζο. Δημητράκη, ευχαριστούμε. Για ακόμη μια φορά είναι κοντά μας και προσφέρει τουλάχιστον τις υπηρεσίες του για την εκδήλωση. Αύριο το απόγευμα γύρω στις 8 μετά τον Εσπερινό που έχουμε στο Εκκλησάκι της Παναγίας θα κάνουμε γενική συνέλευση και εκλογές. Ο καιρός είναι λίγο άστατος, έτσι δείχνει τα μετέω και αυτά που παρακολουθούμε με το ίντερνετ. Είπαμε για 8 η ώρα. Εμείς θα είμαστε εδώ, θα παρακαλούσαμε τους φίλους και όποιος μπορεί ας έρθει. 15 Αυγούστου ο Σύλλογος μετά από μια διαδικασία θα κάνει το πανηγύρι και στο Εκκλησάκι. Θα βοηθήσει μάλλον και στο Εκκλησάκι. Εκεί έχουμε πάλι ζωντανή ορχήστρα, έχουμε σουφλάκια λουκάνικα και χορό. Έχουμε δηλαδή τριήμερο δυνατό. Και μπουγέλο, ναι. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς. Καταρχήν τα υπερμάρκετ Αγγέλης που σας το λέω κάθε χρόνο ότι αυτοί, από αυτούς ξεκινάμε, προχωράμε. Επίσης έχουμε τα παιδιά από την Κούνια, κρασί, Κούνια. Είναι ο Πάνος ο Λαμπράκης. Ο Πάνος ο Λαμπράκης είναι φίλος, βοηθάει όποτε χρειαστούμε εδώ πέρα, μας δίνει κρασιά. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τα public για την δωρεπιταγή. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Χρήστο τον Τζουμάκα για τα ασημικά. Και θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον φίλο μας τον Γιάννη τον Μαργόνη, ο οποίος μαζί με τον Θανάση τον Μαργόνη, τα δύο αδέρφια, έχουν μέλη και προσπαθούν τα παιδιά πάνω στο κομμάτι αυτό να δώσουν μια ζωή και είναι νέα παιδιά και είναι στο χωριό. Και όσοι μπορείτε βοηθήστε τα παιδιά αυτά. Είναι πολύ δυνατά, μπράβο τους, τους ευχαριστούμε. Κάθε φορά που τους ζητάμε είναι κοντά μας. Ο Κυριάκος Ομπούρας, ένας φίλος φωτογράφος, δυνατός, έχει ανεβάσει το σύλλογό μας σε πολλά επίπεδα. Ο οποίος θα βραβευτεί απόψε από τον πρόεδρο του συλλόγου για την εξαίρετη δουλειά που έχει κάνει.
Θα παρακαλέσω να μου, να μου φέρουν λίγο το δώρο του Κυριάκου του Μπουρά. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Το δώρο του Κυριάκου του Μπουρά είναι μέσα σε... θα το πάρω εγώ. Εσύ βάζετε την κάμερα. Ναι, φυσικά, εννοείται. Εκεί. Παρακαλώ. Ναι. Έχουμε κάποια λαχεία προς πώληση. Τα λαχεία έχουν δώρα, υπάρχουν αναρτημένα σε χαρτί, είναι σε κάθε τραπέζι. Βοηθήστε λίγο να κλείσουμε και το κομμάτι των λαχείων. Υγεία! Τι να μπορεί να την ανοίξει. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα πραγματικά αύριο το απόγευμα, 8 η ώρα, εδώ τουλάχιστον να δώσουμε μια σοβαρή παρουσία για να εκπροσωπηθεί και ο σύλλογος και να δούμε τι θα γίνει τελικά. Γιατί βλέπετε ότι οι σύλλογοι όλοι, κάπου άλλος κλείνει, άλλος ανοίγει, άλλος, δηλαδή υπάρχει θέμα. Και πρέπει να δώσουμε όντως σοβαρότητα, υπευθυνότητα να έρθουμε κοντά στο σύλλογο. Ο σύλλογος αυτός είναι, κάνει την εκδήλωση, κάνει την εκδρομή, κάνει την κουπή πίτας, κάνει τα πάντα, ό,τι μπορεί δηλαδή θα το κάνει. Ξέχασα να σας πω για τους χορηγούς. Είναι κάποιοι άλλοι χορηγοί οι οποίοι μας δώσαν πανό, βλέπετε γύρω-γύρω. Πήγαμε να το κάνουμε το χώρο στάδιο Καραϊσκάκη, όπως θέλετε, Παναθηναϊκό. Παρακαλώ, Μαρινάκης. Ευχαριστούμε τους φίλους αυτούς. Ευχαριστούμε όντως τα παιδιά αυτά. Θα δούμε το χρόνο αν είμαστε καλά και συνεχίσουμε. Θα κάνουμε περισσότερα σε επίπεδο πανών. Λοιπόν, θα απονείμουμε στον Κυριάκο τον Μπούρα αυτό που πρέπει να απονείμουμε. Να είμαστε καλά, καλή διασκέδαση. Εμείς θα ξεκινήσουμε, ο χορός είναι ελεύθερος. Ευχαριστούμε. Εγώ Κυριάκο, ας το πάνω. Εντάξει, Κατερίνα. Εκεί να κάνω. Για αυτά ζει. Κάνε μια αφιέρωση. Μπράβο, Κυριακό. Μπράβο. Μπράβο, Κυριάκο! Μπράβο! Μπράβο! Θέλεις να βγάλω και 15 φωτογραφίες. Κατερίνα, 15 φωτογραφίες. Μπράβο, Κυριάκο! Μπράβο! Για να με τα σκούλια πάμε. Μπράβο, Κυριάκο, Κατερίνα. Στορκίζομαι, δεν ξέρω γιατί δεν βάζει άλλη. Τώρα είναι η ώρα. Άντρες, μπεις στο χορό. Όχι ακόμα το που φάνησε λίγο. Εγώ τραβάω εδώ. Γεια σας. Μαμά, σ' αγαπάω. Α, ωραία. Έλα, κάνε και σε μια αφιέρωση. Δεν έχω. ΑΕΜ εικόνου, Σεπτέμβρη. Αυτά που βλέπετε σήμερα θα φύγω με τα γραφή. Στο Facebook Κυριάκος Μπούρας, το οποίο το βλέπουν Αμερική, Αίγυπτος, Λος Άντζελος. Τα κουκούλια, εγώ τους έχω πει ότι είναι ο σύλλογος κατοκριτικού, ο οποίος φανερώθηκε τώρα 3-4 χρόνια και τον μάθανε και ρωτάνε πότε θα κάνουν πανηγύρι.
Νίκο, σα ευχαριστώ όλους μου όλη την καρδιά και το αφήνουμε σε εδώ το Μαρκίτσο για την καλοσύνη και τίμησε τον κόπο μου. Ευχαριστούμε, Κυριάκο. Υγεία ευχόμαστε σε όλους και σε σένα προσωπικά. Θα ξεκινήσουμε το χορό, θα παρακαλέσω το Δέλτα Σίγμα να πάρουμε λίγο έτσι. Θέλετε ακόμη λίγο ποτό, κύριε Κώστα.